Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ευγενίου του Δευτέρου, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, μετά την τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Στο Ηράκλειο για την ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου, εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Παιδείας, τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και τον Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, αναμένεται να βρεθούν εκπρόσωποι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες εκκλησίες. Όπως αναφέρει η ενημέρωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα εκπροσωπήσουν δύο κρητικοί ιεράρχες, ο Μητροπολίτης Αυστρίας και ο Μέγας Πρωτοσύγγελος των Πατριαρχείων. Δύο Κρήτες εις την καταγωγή, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο, με καταγωγή από τη Γέργερη, και τον Πανοσιολογιότατο Μέγα Πρωτοσύγγελο κύριο Θεόδωρο, που είναι ο Πρωτοσύγγελος των Πατριαρχείων, με καταγωγή από το Ηράκλειο. Έτσι, ο Παναγιώτατος πέμπει δύο κρητικούς στην καταγωγή για να είναι οι εκπρόσωποι του στην ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Το παρόν στην ενθρόνηση θα δώσουν εκπρόσωποι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κύπρου, αλλά και ιεράρχες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συνδέονται φιλικά με τον νέο Αρχιεπίσκοπο και θα παραστούν στην ενθρόνησή του. Θα εκπροσωπηθεί και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κύπρου και το Θεοβάδιστο Όρος του Σινά, καθώς επίσης θα έχουμε τη χαρά της αναστροφής και με ικανό αριθμό ιεραρχών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι συνδεόμενοι από παλαιά φιλικά με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας, επιθυμούν να είναι και να μετέχουν στη χαρά, την προσωπική του χαρά, αλλά και τη χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κάλεσμα να δείξουν κατανόηση στα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των πιστών στην τελετή ενθρόνησης, έκανε προς το λαό της Κρήτης ο επίσκοπος Κνώσου Πρόδρομος, ο οποίος εξήγησε ότι αποτελεί κομβική σημασία ζήτημα η ανάγκη να προστατευτεί η ενθρόνηση τόσο από τη διασπορά του ιού, όσο και από εικόνες συνωστισμού που θα έστελναν μια διαφορετική εικόνα μεσούσης της πανδημίας. Παρακαλούμε όλους τους ανθρώπους με κατανόηση και με αγάπη στις συνθήκες αυτές που ζούμε, να καταμερίσουν, θα λέγαμε, τη συμμετοχή τους. Βεβαίως μπορούν την ώρα της ενθρονήσεως να έλθουν και να είναι στον προαύλιο χώρο του ναού, τηρουμένων των αποστάσεων. Απλώς δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να εισέλθουν στην ακολουθία της ενθρονήσεως εντός του ναού. Αυτό δεν είναι αποκλεισμός και δεν θέλουμε να θεωρηθεί από κανέναν αποκλεισμός. Το κάνουμε όλοι με υπευθυνότητα και συνείδηση της ευθύνης μας έναντι των καταστάσεων, ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός εντός του ναού και να μην δοθούν λάθος μηνύματα που κανένας δεν θα τα ήθελε. Εντός του ναού, κατά την τελετή ενθρόνησης, θα βρεθούν περίπου 200 άτομα, στους οποίους έχουν αρχίσει ήδη να αποστέλλονται προσωπικές προσκλήσεις, ενώ πέρα από την παρουσία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Μηνά, δεν θα υπάρξει άλλο σημείο που θα μπορούν να βρεθούν πιστοί, οι οποίοι πάντως προβλέφθηκε να μπορέσουν να ευχηθούν στον νέο Αρχιεπίσκοπο το Σάββατο το απόγευμα μετά τον Εσπερινό στον Άγιο Τίτο, αλλά και μετά το Αρχιερετικό Συλλήτουργο την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου το πρωί στον Άγιο Μηνά. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ευγένιος χαιρετίζει όλους τους ανθρώπους με πολύ αγάπη και με πολύ στοργή και θα έχει τη δυνατότητα σε όλες τις επόμενες ημέρες όλους τους ανθρώπους να τους δεχθεί, να τους αναστραφεί, να δεχθεί τις εκδηλώσεις της αγάπης τους και να δώσει την πατρική του ευχή προς όλους, τον καθένα χωριστά.